Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Winch και σήμερα όπως βλέπετε βρισκόμαστε σε διαφορετικό τοπίο και όχι στα Skywars ή στα Bedwars ή και σε κάποιο σερβερ. Εδώ που βρισκόμαστε, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ο Mindtube. Βλέπουμε εκεί πέρα το σπίτι του Γιανούμπα και εκεί του Βένση, πρέπει να είναι αυτό, δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, όπως λογικά ξέρετε, όπως ανακοίνωσα ένα συνδέα στο Mindtube, μπήκα Mindtube, έκανα την αίτηση και ανακοίνωσε κάποια άτομα στο Facebook. Θα ανακοινώσουν τα υπόλοιπα με βίντεο πιστεύω. Αυτά. Και τώρα. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω το βίντεο, παρατηρείτε στο γύρω από μένα ότι έχω αλλάξει το overlay. Βρήκα το παλιό μου overlay και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ, οπότε και το έβαλα. Πείτε μου αν σας αρέσει και εσάς, αυτά. Και τώρα, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα, γιατί είμαι εντελώς γυμνός, έχω ένα κρεβάτι και λίγο φαγητό. Αυτό που θα σας πω είναι τι θα κάνουμε, γιατί θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, πρώτα, είμαστε εδώ πέρα στην περιοχή του Γιανούμπα. Καταρχάς, θα μείνουμε εδώ πέρα, ωραία. Θα μείνουμε στην. Για να είμαστε ακριβείς, θα μείνουμε εκεί πάνω. Όταν είναι εκεί πάνω, εννοώ εδώ πέρα. Από εκεί μέχρι. Εκεί! Τέλειο, δεν είναι, ναι. Θα μου πάρει κάτι χρόνια να τελειώσει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς, είχα στο creative, στο single player. Όσο μιλάω, πάμε να παράδομαι κυρία για κάποιες πρώτες σέλες που θέλουμε. Λοιπόν, όπως έλεγα, στο creative, άρχισα και έκτισα κάποια builds. Έτσι, δοκίμαζα πράγματα μόνος μου. Και. Βγήκαν κάποια ωραία, ας πούμε, βγήκε ένας ωραίος πύργος, τον οποίο θα κάνουμε εκεί πάνω. Βγήκαν και κάποια άλλα ωραία πράγματα, τα οποία θα δοκιμάσω στον σερβερ εδώ πέρα. Και μιας που ξέρω πως η σεζόν αρχίζει να τελειώσει, θα αργήσει να τελειώσει μάλλον. Θα είναι καλό να κάνουμε ένα ωραίο μεγάλο project. Και εκτός από το project αυτό, με τα builds που θα κάνουμε, που θα είναι medieval, ξέχασα να το πω αυτό, θα ασχοληθώ και με redstone, θα ήθελα να ασχοληθώ με redstone, αφού τελειώσω πρώτα το project εκεί πέρα. Και τα σπορών αυτά έχω στο μυαλό μου. Και θα ξεκινήσουμε να το μαζέψουμε λίγα resources. Θα πάμε εκεί πέρα, θα εγκατασταθούμε, θα φτιάξω chest, θα σας δείξω τι μάζεψα και θα κάνουμε και τα μεθεμέλια του πύργου. Θα ξεκινήσουμε τον πύργο πρώτα. Οπότε θα σας δώσω λίγο. Λοιπόν, μετά από αρκετό grind, μάζεψα κάποια πράγματα τα οποία είναι εδώ πέρα. Εδώ ψήνουμε cobblestone σε όλο το furnaces. Γιατί? Και έχουμε και εδώ πέρα βολικό wood και όλα αυτά τα σχετικά. Έκανα μερικά ήδη, ψήνω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Για τον πύργο, το οποίο θα χτίσουμε εκεί πάνω, το πώς θα είναι άλλο θέμα. Θα χρειαστούμε πολύ cobblestone. Βασικά θα χρειαστούμε υλικά που αποτελούνται, που ξεκινάνε από cobblestone και από wood. Και απλά θα τα μετατρέπουμε σε stairs, walls και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Επίσης ένα θετικό που έχω βρει αυτή την περιοχή είναι ότι από πίσω, άμα δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ πέρα βέβαια, έχει spruce wood, το οποίο θα χρειαστούμε, όχι πολύ, θα χρειαστούμε λίγο spruce wood για τον πύργο που θα κάνουμε. Αυτά. Μέχρι όμως να ψηθούν αυτά εδώ πέρα, θα σας μιλήσω λίγο για το πώς σκέφτομαι την ιδέα τι θα κάνουμε. Καταρχάς, θα ασχοληθούμε με αυτήν εδώ πέρα την περιοχή προς το παρόν. Αυτή εδώ την περιοχή, όπως βλέπετε. Δεν πάμε προ εκεί, ούτε από εκεί, προς το παρόν. Λοιπόν, καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με εδώ πέρα, το έδαφος. Όπως βλέπετε, έχω κάνει λίγο terraforming. Εδώ υπήρχαν διάφορες πηγές, ένα lake όπως εκεί πέρα. Αυτό θα φύγει. Εδώ θα κατέβει πιο smoothly, θα κατέβει πιο smooth, πιο ομαλά το έδαφος για να γίνει το. Να κατεβαίνει σε αυτό το level, το C level. Και αφού κάνουμε αυτά, τα οποία είναι λεπτομέρειες, που θα γίνουν πρώτα από οτιδήποτε άλλο, μετά όλο αυτό, αν μπορέσω να ανέβω κιόλας, όλο αυτό εδώ πέρα, που βλέπετε εδώ τη χαράδρα τη μικρή, και εδώ θα κατεβαίνει πιο smooth, γιατί εδώ είναι πολύ απότομα, μέχρι και εδώ πέρα, μέχρι και εκεί πέρα μέσα μάλλον, αν μπορέσω βέβαια, όλο αυτό και από εδώ θα γεμίσει με νερό. Τώρα το πώς θα το γεμίσω με νερό θα είναι λίγο θέμα και θα πάρει λίγο χρόνο. Όλο αυτό βέβαια, όλο. Μέχρι εδώ πέρα που θα έχουμε ένα μικρό. Θα υπάρχει μια ομαλή αλλαγή για να κατεβαίνει σε αυτό εκεί πέρα το επίπεδο. Τώρα, κάπου εδώ, ίσως νομίζω. Νομίζω εδώ πέρα. Ή μπορεί να είναι και πολύ. Και λίγο, ίσως εδώ πέρα. Ναι, εδώ πέρα. Εδώ, ίσως χτίσω ένα τείχος. Και όχι ένα τείχος, ένα μπλοκ. Τείχος με 5 μπλοκ wide, εδώ πέρα. Μεγάλο, ψηλό. Το οποίο θα πρέπει να, με κάποιο τρόπο, να το φτάσω εδώ πέρα. Και μετά κάνω μια γέφυρα που θα είναι ακόμα τείχος. Να γεφυρώσουμε εκείνο εκεί πέρα και εκεί να τελειώσω το τείχος. Και τώρα, απ' την άλλη, είμαι τυχερός που υπάρχει αυτό εκεί πέρα το ντουβάρι. Το οποίο εκεί θα κάνουμε το τείχος. Άλλη μια γέφυρα από εδώ
και θα το γεφυρώσουμε εκεί πέρα. Θυμίζω ότι εδώ κάτω θα υπάρχει νερό. Αυτό θα γίνει πιο απότομο. Όλο αυτό θα γίνει πιο απότομο εδώ πέρα. Όλο αυτό που είναι το νερό θα γίνει πιο απότομο. Εδώ που δεν θα υπάρχει νερό θα γίνει πιο smooth. Και εδώ που θα γίνει απότομο γιατί θα υπάρχει το νερό. Αυτό βέβαια θα γίνει μετά, γιατί εδώ χρειαζόμαστε και clay. Spoiler λιγάκι. Χρειαζόμαστε και clay. Αρκετό, έως και πάρα πολύ. Γενικότερα έχω πολλές ιδέες. Τώρα, μετά το τείχος. Voice crack. Θα πάμε εδώ πέρα, όπου θα κάνουμε μια γέφυρα. Δεν θα είναι με αλυσίδες ώστε να ανοιγοκλίνει και καλά. Θα είναι με στήλους εδώ πέρα, που θα πηγαίνει κάτω εκεί πέρα στο έδαφος της λίμνης, του ποταμιού τέλος πάντων. Μάλλον της τάφρου, για να είμαστε πιο σαφείς. Και θα πηγαίνει εκεί πέρα, όπου εκεί. Εκεί έχει να πέσει λίγο ματζαφλάρισμα, γιατί θα πρέπει, αυτό που σκέφτομαι, είναι να κάνουμε μια είσοδο εκεί πέρα. Να σκάψουμε όλο το βουνό και η μία είσοδος, αφού μπούμε μέσα, περάσουμε τη γέφυρα και μπούμε μέσα, θα πηγαίνει σε δύο μονοπάτια. Το ένα μονοπάτι θα πηγαίνει δεξιά, όπου θα είναι το ας πούμε μικρό χωριουδάκι με φάρμες, σπιτάκι και όλα αυτά. Και άλλο θα πηγαίνει πάνω, εκεί πάνω, που είναι κάτι, ξέρω, 100 μπλοκ, πόσα είναι, που εκεί πάνω θα είναι ένας πύργος, κάτι άλλο, και δεν ξέρω τι άλλο θα είναι, θα σκεφτούμε στην πορεία. Έχω σκεφτεί λίγα πράγματα προς το παρόν, αν και είναι λίγο τεράστια. Έχω σκεφτεί και για εκεί πέρα θα κάνουμε. Αυτές οι σπηλιές θα φύγουν και αυτοί και αυτοί. Όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, dirt, εδώ πέρα andesite, diorite και όλα αυτά θα γίνουν stone, smooth stone. Και το gravel εκεί πέρα είναι ομοιόμορφα. Και αυτό θα φάει λίγο τέλαφορ. Ελληνικά ή μάλλον αγγλικά, τι λέω. Terraform, ώστε να είναι λίγο πιο, να φαίνεται πιο στιβαρό. Γιατί αυτό είναι, εξέχει κάτι εκεί πέρα τέλος πάντων, καταλάβατε. Θα ενώνεται με το υπόλοιπο εκεί πέρα. Και εδώ θα πηγαίνει η γέφυρα η μία, που θα πηγαίνει πάνω από το νερό, που θα είναι με το τείχος. Αυτά. Το καλό είναι πως και το πύργο που θα κάνουμε εκεί πάνω και το τείχος που θα κάνουμε έπειτα, τα έχω ήδη φτιάξει στο Creative. Το έχω φτιάξει εγώ, το έχω φτιάξει μόνος μου, δεν είναι design που βρήκα. Το ψάχνα, βασικά έχτιζα για 40 λεπτά και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα τέλος πάντων, το οποίο θα δείτε σε επόμενο βίντεο. Βέβαια προφανώς ίσως να χρειαστώ βοήθεια από άλλους. Μάλλον σίγουρα θα χρειαστώ βοήθεια από άλλους, αν θέλω να τελειώσω πιο γρήγορα. Γιατί αλλιώς μόνος μου θα πάρει πολλή ώρα. Δηλαδή μιλάμε πολλή ώρα. Και εδώ δεν έχω το fly του creative, το god mode ή το GM1 στο creative. Εδώ έχω υλικά, εδώ οι drones. Εδώ τριχαρντάρεις για να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ειδικά έτσι όπως το έχω σκεφτεί εγώ. Και αυτό που χρειάζομαι πρώτον είναι λοιπόν, χρειάζομαι καταρχάς 4 κουμπιά. Ναι, είναι λεπτομέρειες για τον πύργο. Λοιπόν, χρειάζομαι 4 κουμπιά. Τι άλλο χρειάζομαι? Χρειάζομαι πολύ stone brick. Χρειάζομαι πολύ stone brick. Εδώ, πολύ ωραία. Χρειάζομαι τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο από smooth stone. Χρειάζομαι πάρα πολύ stone brick, όπως βλέπετε. Ναι, χρειάζομαι. Οκ. Okay. Είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Τώρα, χρειάζομαι επίσης λίγο ξύλο. Εδώ, δώσα μου λίγο ξύλο. Χρειαζόμαστε. Να σκεφτώ. Πρέπει να χρειαζόμαστε αρκετά. Οπότε κάνω άλλα εδώ. 8. Οπότε χρειαζόμαστε. Οκ. 14. Χρειαζόμαστε άλλα. Εδώ. 16, 8 και 8. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και αυτά. Χρειαζόμαστε και αυτά. Τώρα, τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε πολλά slabs επίσης. Όχι πολλά, αξίζει κάνω αυτά για αρχή και βλέπουμε. Χρειαζόμαστε επίσης stairs, χρειαζόμαστε stairs αρκετά. Βάλτε εδώ όλα αυτά. Θα κάνουν και αυτά εδώ για stairs. 20 stairs. Πρέπει να φτάνουν και για να είμαστε σίγουροι θα κάνω άλλα λίγα. Λοιπόν, και ελπίζω όλα αυτά εδώ να φτάνουν για τον πύργο. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν. Τώρα που θυμήθηκα, χρειαζόμαστε και άλλα slabs. Δεν χρειαζόμαστε με αυτό γιατί είναι και η κορυφή. Όχι η κορυφή, μάλλον η σκεπή του πύργου. Θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Επίσης χρειαζόμαστε slabs από oak. Ας κάνουμε αυτά. Πρέπει να είναι αρκετά. Πρέπει να είναι αρκετά, να είμαστε ειλικρινείς. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Να σκεφτώ. Α, βέβαια, χρειαζόμαστε το άλλο ξύλο. Το spruce wood. Ας το βάλουμε όλο αυτό εδώ μέσα. Και θα κάνω ένα τσεκουράκι από iron γρήγορα. Λοιπόν, το pack, by the way, ξέχασα να το πω, είναι του BWO, είναι για ένα 12. Είναι πολύ ωραίο pack, είναι vanilla, απλά έχει αλλάξει μερικά πράγματα, αυτό είναι το iron που το βλέπετε.
Και γενικότερα έχω πολύ hype για να κάνουμε αυτό το τεράστιο project. Πείτε μου και σας, αν σας αρέσει η ιδέα που έχω. Πρέπει να φτάνουν, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να φτάνουν. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να φτάνουν. Και εδώ είναι ότι θα γίνει το χωριουδάκι. Πραγματικά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί αυτή η περιοχή είναι ιδανική. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι σαν πεδιάδα ανάμεσα στα βουνά. Αυτό τι είναι αυτό το ματζαφλάρι που εξέχει! Αυτό πρέπει να φύγει από ό,τι βλέπετε. Αυτό εδώ δεν ξέρω αν τι θα το κάνω. Μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια εσείς τι θέλετε να το κάνω αυτό. Ή να κλείσει ή να κάνουμε κάτι εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πάντως φαίνεται άσχημο άμα δεν μείνει έτσι όπως είναι. Και δεν θέλω να μείνει έτσι. Οπότε πείτε μου στα σχόλια τι θέλετε να το κάνουμε αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Αυτή εδώ πέρα την τρυπούλα, τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα θα πάρω τα αντικείμενα, θα φτιάξω και θα πάω να χτίσουμε τον πύργο τώρα. Και θα ήθελα να δω. Πρέπει να είναι αρκετά καλά. Για να δούμε, θα πάρουμε και αυτά. Κάνε άλλο ένα για να είμαστε σίγουροι και τα υπόλοιπα Όχι. Κάνε μια βλακία εδώ πέρα. Κατασλάπα αυτά. Φτάνουν σίγουρα. Ωραία, λοιπόν. Ας τα πάρουμε όλα αυτά. Και να δούμε αν θα μπορέσω να το χτίσω. Γιατί δεν έχω καμιά εικόνα δίπλα μου. Έχω μία οθόνη. Δεν θα κοιτάω πέρα δόθε. Και αυτό θα χρειαστεί. Και αυτό ας το αυτό μέσα. Και πολύ dead θα χρειαστούμε επίσης. Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε καλά. Θα το χτίσω από τη μνήμη μου, έτσι όπως το θυμάμαι εγώ, όπως το είχα χτίσει τότε στο Creative. Και ίσως δεν βγει όπως το έχω χτίσει στο Creative, ίσως, πώς το λένε, αυτοσχεδιάσω κιόλας στην πορεία, θα δούμε. Εδώ έχει παραπάνω χώρο από ό,τι είχα δει την προηγούμενη φορά που είχα ανέβει. Εδώ έχει πολύ πράγμα να κάνεις. Α, ωραία. Όπα, μην πέσει από κάτω. Πω, φίλε, τι. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ χώρο να κάνουμε πράγματα εδώ πέρα. Βέβαια, αυτό θα φύγει λογικά όλο. Όλο αυτό θα φύγει και εδώ πέρα ίσως γίνει κάποιο μπάραξ στρατόνα, ίσως ή δεν ξέρω κι εγώ τι θα δούμε. Ας προς το παρόν, ας κάνουμε αυτόν τον πύργο που θα είναι εδώ πέρα πάνω. Λοιπόν, καταρχάς, τώρα όλα αυτά πρέπει να φύγουνε. Εδώ πρέπει να φύγουνε. Και δεν έφερα ένα τέτοιο. Τι δεν έφερα? Δεν έφερα iron. Άμα ξεμείνει το πικάξι μου, χαθήκαμε. Αυτό είναι. Δεν είναι και πολύ τεράστιο η βάση του, τα θεμέλια του. Αλλά θα γίνει πολύ ψηλό, όπως είπα. Και θα έχουμε είσοδο προς τα εδώ. Αυτό εδώ, αν δεν γίνει κάτι, θα φύγει. Ας κάνουμε λίγο τα θεμέλια πρώτα. Ας αφήσουμε αυτό εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να κάνουμε. Θέλω και το water bucket εδώ πέρα για τα MLG. Και dirt. Ωραίοτατα. Λοιπόν, για να δούμε. Θυμάμαι εδώ. Πρέπει να είναι 8 ψηλό. Πρέπει να είναι 8 ψηλό. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε κομπλέ. Ωραία, το μη! Το ξέχασα. Δεν πειράζει. Έγινε άστο. Θα μεγαλώσει πάλι το χιόνι. Λοιπόν, 2, 3, 4, 5. Βασικά δεν χρειάζεται να μετράς. Πρέπει να είμαστε κομπλέ. Λοιπόν. Τώρα κάνουμε τα βαρετά πράγματα. Μετά θα γίνει το ωραίο. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά όλα προς το παρόν. Και να, γιατί είπα ότι δεν μπορεί να μείνει αρκετό το ξύλο. Ορίστε, αυτό είναι ένα stack περίπου. Φέρτα όλα. Α, δεν θα είναι αρκετό. Το βλέπω, δεν θα είναι καθόλου αρκετό, έτσι. Δεν θα είναι καθόλου αρκετό. Α, ειδικά τώρα να με κάνω τέτοιες βλακίες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ανέβασε το. Ανέβασε το. Ωραίοτατα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Τώρα, πρέπει να θυμηθώ λίγο πώς είναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς, οπότε θα σας κάνω λίγο pause και θα επανέλθουμε σε λιγάκι. Βρήκα πώς θα το κάνουμε, το βρήκα και το είδα. Λοιπόν, είναι 8 blocks, αυτό καλά το κάναμε. Τώρα πρέπει να πάμε πάνω, εδώ. Και στο 7ο block πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3 και 1, 2, 3. Και είναι 3 πάνω. Και το μεσό είναι άλλα 2. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, αυτός είναι ο πύργος. Βασικά αυτό είναι το κάτω μισό του πύργου. Σκεφτείτε το αυτό επί 2 ή επί 2,5 ή επί 2,2. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε εσένα και εσένα. Και φέρε κι άλλα. Φέρε και stairs, φέρε και αυτά και αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βάλε αυτά μέσα. Θα χρειαστούμε σίγουρα dirt, λογικά. Για να ανεβοκατεβαίνω σε πράγματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε μισό λεπτό. Ένα
ένα, εδώ, ωραίοτατα, έτσι. Προσπαθώ να θυμηθώ να είναι ότι είναι, ότι πάει έτσι. Εδώ πέρα, πολύ ωραία. Εδώ. Τώρα είναι, α, όχι, σωστά, είναι έτσι. Όπα, και εδώ, εδώ πέρα. Πολύ ωραία, έχουμε και λέμε. Εδώ, ένα, δύο, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Πρέπει να είναι σωστό. Ένα, δύο, εδώ είναι τα παράθυρα. Ναι. Και μετά έχουμε, νομίζω, δεν θυμάμαι απόλυτος. Ένα, δύο, εδώ και εδώ. Εδώ, εδώ και εδώ. Και ναι, πρέπει να είναι σωστό. Έχουμε κάνει κάποια λαθάκια. Όμως διορθώνονται, μην ανησυχείτε. Είναι έτσι τελικά. Δεν είναι όπως το είχα βάλει. Τώρα είμαστε σωστοί. Ωραία, κάτσε να βάλουμε και τα stairs. Πολύ ωραία. Τώρα είναι σωστό. Ωραία, γιατί κάτι θυμόμουν ότι κάτι δεν μου άρεσε στην αρχή. Και πρέπει να το επιβεβαιώσω. Οπα. Εδώ και εδώ. Και τώρα είναι ένα μπλοκ κοντό από ό,τι είδα. Λοιπόν, αυτό το πρέπει να το κάνουμε εδώ που βλέπετε. Μισό λεπτό. Εδώ θα μπουν iron bars. Όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή, οπότε θα το κάνω off camera λογικά. Και συγκεκριμένο το ίδιο πράγμα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία και εσύ. Και έχουμε ένα, δύο κενό. Το τρίτο είναι έτσι. Εδώ, εδώ και εδώ. Γενικότερα έχω πάρα πολύ χάπια αυτή τη σεζόν του Minecube. Και γενικότερα για builds. Για builds. Γιατί ειλικρινά βλέπετε εδώ που εγώ συνήθως δεν έχτιζα. Δεν μου άρεσε. Τώρα δείτε εδώ τι κάνω, ξέρω εγώ. Τώρα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι, θέλω εσάς και εσάς, για έλατε εδώ. Λοιπόν, ένα. Και πέρανε. Αχ, λοιπόν, ας το βάλουμε αυτά. Εδώ, ας το βάλουμε και από εκεί. Εδώ. Αχα. Ωραία. Ωραίοτατα. Είναι ένα τελικά. Και μετά βάζουμε αυτά. Εδώ, πολύ ωραία. Εδώ πέρα. Έλα, ωραία. Και τώρα, έχουμε και λέμε. Τώρα θέλουμε cobblestone και stairs και slabs και πράγματα και φά. Λοιπόν, καταρχάς βάλτε όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτά δεν χρειάζονται άλλα. Και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Και τώρα έχουμε block από cobblestone εκεί. Stair εκεί. Όπα, όχι έτσι. Έτσι. Εδώ. Τώρα, πρέπει να πάμε πάνω να βάλουμε τα slabs μας. Τώρα θα, πέφτοντας μόνος μου, πολύ ωραία. Τώρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 7, εδώ, πολύ ωραία. Αχα. Εδώ, εδώ, εδώ. Και, πήδα, ωραία. Και μέχρι στιγμής είναι έτσι το κάτω μέρος του πύργου μας. Και τώρα θα δείτε πώς θα τα βάλουμε αυτά τα stairs. Λοιπόν, αυτά τα stairs, θα δεν μπορώ να πάω και εκεί πάνω, βλέπετε. Έλα. Λοιπόν, αυτά τα stairs θα μπουν εδώ, εδώ. Μπορώ να πάω και πάνω. Εδώ. Περιμετρικά σε όλο τον πύργο. Πολύ ωραία. Και είπα, ωραία. Ευχαριστώ. Και μέχρι στιγμής έτσι θα φαίνεται. Τώρα είναι το τρίτο κομμάτι. Λοιπόν, α, οκ. Okay. Θυμήθηκα. Τώρα είναι βέβαια πολύ δουλίτσα. Γιατί έχουμε, μισό λεπτό, είναι εδώ. Και μετά είναι εδώ πέρα. Και είναι 11 πάνω, 11 ψηλό αυτό εδώ πέρα το ξύλο. Περίπου τόσο θα είναι το ύψος του πύργου. Περίπου τόσο θα είναι. Θα είναι ακόμα 2-3 blocks ψηλό λόγω της σκεπής. Και νομίζω θα φτάσουν τα wood που έχουμε. Άμα φτάσουν θα είναι πολύ καλό. Πέθανα. Έπεσα κάτω μόνο. Άμα φτάσουν θα είναι πολύ ωραίο. Θα τα έχω υπολογισμένα σωστά δηλαδή. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε πάμε λίγο κάτω να δείτε πιο καλά τι παίζει. Σαν λίγο damage εδώ πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, περίπου τόσο ψηλό θα είναι ο πύργος. Και τώρα θέλω να πάρω και τα υπόλοιπα resources που έχουμε μαζέψει εδώ πέρα. Θα χρειαστώ συγκεκριμένα αυτά εδώ. Εδώ πέρα τα buttons θα χρειαστώ. Χρειαστώ τίποτα άλλο.
Νομίζω αυτά θα χρειαστούμε. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε όμως και λίγα stairs παραπάνω που χρειάζομαι. Έως και πολλά παραπάνω θα έλεγα. Αυτά, κάνω και τα υπόλοιπα stack. Πρέπει να είναι αρκετά. Λοιπόν, τώρα ας πάμε πάνω να κάνουμε δουλειές. Έλα, δεν πάω ανέβω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, το ψηλοδύσκολο κομματάκι είναι ένα, δύο, εδώ, εδώ. Φυσικά πριν το dirt θέλουμε. Ένα, εδώ. Έλα, ευχαριστώ πολύ. Το κάνω, θα μου πεις, θα μπορούσες να κάνεις μόνο τα εξωτερικά. Δηλαδή, ένα, δύο. Αλλά μετά δεν φαίνεται φυσικό. Είναι και καλά ένα ξύλο οριζόντιο. Ένας κορμός δέντρου οριζόντιος. Και δεν θα φαίνεται φυσικό να το κάνω μόνο αυτό. Και θέλω να φαίνεται όσο πιο φυσικό γίνεται και πιο ωραίο. Λοιπόν, και εδώ θα μπουν και τα μπουτόνια. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα έτσι απλά για, για λίγο παραπάνω decoration. Αυτό εδώ, όπως είπα, είναι σωστά. Είναι το πάτωμα το οποίο θα είναι και καλά. Κάτσε κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι όλο ξύλο. Γι' αυτό το κάνω έτσι. Λογικά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε να κάνουμε. Θα πάμε να πάμε σε αυτό το μπλοκ. Δεν έχουμε να κάνουμε. Εδώ, πέτυχε. Όχι, ένα πιο πάνω. Εδώ, πολύ ωραία. Αλλά είναι. Ένα. Δύο. Δύο. Και μπλοκ στο κέντρο. Έτσι. Πολύ ωραία. Και είναι. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο και μπλοκ στο κέντρο. Μια χαρά. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραίο ο πύργος μας. Μου αρέσει. Δύο. Εδώ παίζουμε ότι έχω άλλα stairs. Έχω άλλο ένα. Τώρα. Λοιπόν, είναι από εκεί η πύλη. Οπότε εδώ βγαίνει αυτό. Και μιας που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί πρέπει να γίνει κάποτε αυτό, ώστε να μπορώ να ανεβαίνω εύκολα πλέον. Δεν προλάβα. Λοιπόν, μισό να το κάνουμε. Οπα, αυτό είναι misclick. Εδώ πέρα. Και τώρα θα βάλουμε ένα ladder. Μισό λεπτό να φτιάξουμε και λίγες κι άλλες. Ας κάνουμε λίγο wood. Και γενικότερα το wood ήταν που με ανησυχούσε να δούμε αν θα φτάσει. Και τελικά έφτασε. Πάλι καλά. Λοιπόν, κάνω και λίγα ladders. Μια χαρά να βρούμε πάνω στον πύργο. Εδώ. Έλα, θα το place. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Και τώρα πρέπει να κάνουμε και τα stairs. Τα υπόλοιπα εδώ πέρα για να τελειώνουμε σιγά σιγά. Και μετά μένει μόνο η σκεπή και τα details μέσα στον πύργο. Γιατί έχει και μέσα στον πύργο details. Αν πεις είναι extra resources που δεν φαίνονται. Αλλά είναι απαραίτητα. Το κρίνω απαραίτητο για να, να φαίνεται φυσικός ο πύργος. Να στέκεται κάπου, ξέρω, να έχει θεμέλια. Όχι, κάνουμε λίγα στα stairs. Δεν βλάπτει κανένα το stair. Μη με σπρώχνεις. Με σπρώχνω το πρόβατο. Λοιπόν, ας πάμε πάνω. Πες να γυρνάω επεισόδιο για 50 χρόνια τώρα. Ωπα, πήγα πέσω. Ειλικρινά όμως, έτσι. Πες να τραβάω βίντεο για πόση ώρα. Λοιπόν, και έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής το τυχάκι. Μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το block, είναι όλα τελειωμένα. Ας βάλουμε και αυτά τα details μιας που είμαι εδώ. Όμως δεν είναι με αυτό το block. Είναι με. Είναι με. Πώς το λένε. Good stairs. Να κάνουμε και ένα crafting table εδώ πέρα να έχουμε. Είναι με good stairs. Και θέλουμε πάλι ακριβώς 8. Γιατί είναι έτσι φτιάχνω ο πύργος για να χρειάζεται ακριβώς 8 πράγματα. Πολύ ωραία. Και το τελευταίο stair. Φέρε και το crafting table εδώ πέρα. Βασικά, άσε το crafting table. Γιατί άμα δείτε, τώρα μου ήρθε, άμα αφήσω το crafting table, είναι και χρήσιμο εδώ πάνω, αλλά κάνει mirror, κάνει mirroring. Άμα δείτε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα εδώ πέρα κάτω. Δεν το είχα σκεφτεί, οπότε θα κάνουμε άλλα λίγα, άλλα τρία για την ακρίβεια. Crafting tables. Και τα βάλουμε γύρω-γύρω, γιατί αυτό θα είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει, είναι ένα ωραίο detail. Και κάνει, άμα δείτε, mirroring, ακριβώς με άλλα block, το τείχος. Και άμα θες μπορείς να ανέβεις εδώ πάνω και αυτοκτονήσεις. Λοιπόν, τώρα μένει το δύσκολο κομμάτι. Το οποίο και θα κάνω off camera, γιατί το επεισόδιο έχει τραβήξει πάρα πολύ ώρα. Ας πάμε κάτω, να σας δείξω ένα view. Κάνεις εδώ ρε, φύγε από εδώ ρε.
Λοιπόν, όμως πριν το κάνω αυτό, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό detail. Ο καλά, το έχω αφήσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πριν το κάνουμε αυτό, θα κάνουμε ένα μικρό detail. Τον πρώτο όροφο του σπιτιού. Του σπιτιού, λέω, του πύργου. Και μετά θα κλείσουμε το επεισόδιο. Γιατί τώρα το είδα. Βάσκαμε αυτά, αυτά και αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τα παίρνω αυτά για την αντίθεση απλά, για όχι για τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι. Βασικά, δεν είναι έτσι, με συγχωρείτε. Είναι. Έλα! Ωραία. Είναι. Ένα. Δύο. Τρία. Ειλικρινά, κουράζομαι. Και είναι. Ένα, δύο. Ένα, 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 δύο, ένα, ένα. Όπα. Παγούρα. Ωραία. Κάμω τη μύτη μου. Και. Σπάει. Λοιπόν, εδώ, εδώ, εδώ είπα. Ευχαριστώ. Έλα. Δούλεψε. Συνεργάσου, μπλοκ. Καταλήγω να μιλάω με τα μπλοκ, ρε φίλε. Και τώρα χρειαζόμαστε ένα, δύο, δύο, ένα. Μια χαρά. Τώρα πάμε και τα fences και τα walls μας. Έχουν μείνει. Πρέπει να έχουν μείνει. Έχουν μείνει, αλλά δεν είναι αρκετά. Έχω cobblestone και βέβαια έχω cobblestone. Ας κάνουμε λίγα walls παραπάνω. Μια χαρά. Και λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ένα. Εδώ. Εδώ. Εκεί πάνω. Α, είναι. Όχι, είναι ένα μπλοκ. Συγγνώμη, όχι, είναι δύο. Καλά, δεν βλέπω τίποτα. Τυφλός. Και τα fences μας εδώ πέρα. Πολύ καλά. Και έτσι φαίνεται περίπου το μέσα. Όμως δεν τελειώσαμε ακόμα, γιατί έχουμε να κάνουμε τα ενοχλητικά stairs πάλι. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Δούλεψε. Λοιπόν, εντάξει. Θα ρετζάρω εδώ πέρα μου, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε, πάμε πάνω, πάνω, πάνω. Fail. Φέρε το dirt μου. Πού είναι το dirt? Αγαπάμε dirt. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν. Εδώ, 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 εδώ. Πολύ ωραία. Θα δούμε και τα slabs μας. Εδώ. Και το τελικό slab εκεί. Και μόλις τελείωσε ο τελευταίος όροφος. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like και θα το τελειώσω off camera και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο!